Στα πλαίσια του σημερινού σεμιναρίου θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας και να επισημάνω ότι για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας απαιτείται μια νέα στρατηγική ανάπτυξης και εφαρμογή νέων πολιτικών καθώς αναφορά την εξωστρέφεια υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Για να μπορέσει όμως να αναπτυχθεί η νεανική επιχειρηματικότητα θα πρέπει η πολιτεία να λάβει δραστικά μέτρα στήριξης, όπως για παράδειγμα απαλλαγή νέων επιχειρηματιών από τη φορολογία για 3 συνεχή χρόνια, μέχρι να ορθοποδήσει εννοείται η επιχείρηση, καθώς και δανεισμό από τις τράπεζες με πολύ χαμηλά επιτόκια. Επίσης θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για να αποκτήσουν οι νέοι επιχειρηματίες και την απαραίτητη μόρφωση στο επάγγελμα που θα επιλέξουν, να εισαχθεί και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μάθημα επιχειρηματικότητας. Διότι όταν η πρωτοβουλία συνδυάζεται με την απαραίτητη μόρφωση, τότε στην πλειονότητα τα εγχειρήματα για στροφή σε νέα επαγγέλματα θα είναι πολύ επιτυχημένα. Τελειώνοντας, θεωρώ ότι το θέμα που εξετάζουμε είναι πολύ σοβαρό, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στήριξη, διότι μπορεί να φέρει την ανάπτυξη σε τομείς που μέχρι σήμερα ήταν παραμελημένοι και να δώσει μια όθηση στους νέους ανθρώπους να ξεπεράσουν τη μεγάλη μάστιγα της ανεργίας που καθημερινά λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Η δική μας προσπάθεια είναι μέσα στη συγκεκριμένη δυσμενή οικονομική και κατ' επέκταση κοινωνική συγκυρία να επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα, να αντιμετωπίσουμε τα συσσωρευμένα προβλήματα του παρελθόντος και τελικά να δημιουργήσουμε μια χτίδα ελπίδας για το αύριο. Στο αυτή τη μάχη που επιχειρούμε μέσα σε ομολογημένες δύσκολες συγκυρίες έχουμε κάποια όπλα. Το καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον με ένα μεγάλο όγκο των δύο, με ένα μεγάλο μέρος των δύο ορεινών όγκων του Μενάλου και του Πάθνωνα στα όρια μας, εξαιρετικά προϊόντα όπως το μήλο τελείσου σπηλαφά, το μοσχοφύλαρο Μαντινίας, ποιοτικό λάδι, ακόμα και αν φαίνεται λίγο περίεργο, έχουμε περιοχές που παράγουν λάδι. Θα παρατηρείτε ότι αυτή τη στιγμή στην πόλη υλοποιούνται κάποια έργα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα των ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων, που είναι η ανάπλαση της πλατείας Πετρινού που σχεδόν ολοκληρώθηκε, η πεζοδρομής των δύο κεντρικών αξώνων και η δεύτερη φάση της πλατείας Άρεως που ήδη δημοκρατήθηκε. Παράλληλα, προχωρούμε σε κάποια έργα ίδρυυσης και αυτά και αποχέτευσης και ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων και αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού Λεβιδίου, προϋπολογισμού περίπου 5,5 εκατομμυρίων, ένα έργο το οποίο έρχεται να αναβαθμίσει τις υποδομές στον κύρια τουριστική περιοχή του Δήμου. Και φυσικά δεν μένουμε στα έργα τα δημόσια με τα κατασκευαστικά κατά κάποιο τρόπο, αλλά προσπαθούμε να προχωρήσουμε και σε κάποια άλλα. Ολοκληρώσαμε τη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Τρίπολης, προχωρούμε στην ψηφιοποίηση των αρχείων του Μουσείου του Παπαναστασίου, όλα αυτά έργα τα οποία εντάσσονται στο ΕΣΠΑ. Καταρχήν θέλω να πω ότι υπάρχει τεράστια κρίση στην χώρα, δεν μας τα λύνουν τα προβλήματα οι παλιές συνταγές. Μόνοι μας, όπως λέει ο κύριος Περιφερειάρχης, το λέει συνέχεια και το υιοθετούμε, θα παλέψουμε να βρούμε λύσεις. Δεν μπορεί να περιμένουμε το παλιό μοντέλο να αναβιώσει σε καμία των περιπτώσεων. Θέλω να σας πω το επιμελητήριο, έτσι για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει επιμελητήριο. Το επιμελητήριο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δηλαδή διέπεται από τους κανόνες του δημοσίου, αλλά έχει την εξαίρεση να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Δεν παίρνει χρήματα από το προϋπολογισμό. Τα χρήματά του τα εισπράττει από τις συνδρομές των μελών του. Και σκοπός του είναι να είναι ο ενδιάμεσος κρίκος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας. Εμείς δεν μιλάμε γενικώς για
επιχειρηματικότητα, ούτε για κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, ούτε για λαμογές. Μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για νόμιμη επιχειρηματικότητα, μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, μιλάμε για έξυπνες ιδέες που να πάνε να γίνουν, να μετεξελιχθούν σε επιχείρηση. Αυτά είναι που ζητάμε από την επιχειρηματικότητα. Εκείνο που είναι το σημαντικότερο είναι ότι πάντοτε όλοι μας προσπαθούσαμε να ενταχθούμε στις απόψεις και στις αντιλήψεις ενός καθοσπρεπισμού, ο οποίος δεν ήταν ανατρεπτικός, δεν βοηθούσε την κοινωνία διαλεκτικά να προσεγγίσει το μέλλον της. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να πω, με την ευκαιρία του ότι είμαστε καλεσμένοι μιας φιλελεύθερης φοιτητικής παράταξης, ήθελα να δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το θέμα. Και με την ευκαιρία αυτή, επειδή ξέρω ότι σας απασχολεί το θέμα, η συζήτηση, τι θα γίνει με το πρόγραμμα Αθηνά, ποιο είναι το μέλλον του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι ένα θέμα που νομίζω ότι ήδη πρέπει να το έχετε θέσει προς συζήτηση. Γιατί χωρίς την ίδια την φοιτητική νεολαία, χωρίς τους ίδιους τους φοιτητές, η συζήτηση σε αυτή θα είναι ατέρμονη και ανεπιτυχής. Η εκτίμησή μου είναι ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πρέπει να είναι ένα δυναμικό πανεπιστήμιο, έτσι όπως εξ αρχής το είχαμε προσδιορίσει και δυστυχώς από αστοχίες δεν έγινε πραγματικότητα. Ένα πανεπιστήμιο που θα πρέπει να επενδύσει στη δημιουργία τεχνογνωσίας για τα πανεπιστήμια του μέλλοντος, για τον τρόπο και τον σχεδιασμό των πανεπιστημίων του μέλλοντος. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί θέλω η συζήτηση που θα γίνει μετά να έχει ισχυρό πλεονέκτημα αντίλογου. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα εάν δεν υπάρχει ισχυρός αντίλογος σε αυτές τις σκέψεις και τις απόψεις. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε απολύτως εάν δεν μάθουμε να συζητάμε, εάν δεν μάθουμε να λέμε τα δικά μας όνειρα. Γιατί όπως είπε προηγούμενα ο κύριος καθηγητής, αλλά και ο πρόεδρος της ΔΑΠ, και θέλω να το επαναλάβω, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την καινούργια πραγματικότητα με τον ίδιο τρόπο που σκεπτόμαστον στο χθες ή ακόμα και στο σήμερα. Το αύριο θέλει άλλες αντιλήψεις, θέλει άλλες σκέψεις, θέλει άλλους σχεδιασμούς.